Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά θα συμφωνήσω με τον προπονητή μου. Ήρθαμε αποκλειστικά για τους 3 βαθμούς. Νομίζω δεν φοβηθήκαμε καθόλου το παιχνίδι. Παίξαμε κι εμείς όπως είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε ίσα-ίσα που ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερες τελικές προσπάθειες και να βάλουμε κάποιο γκολ. Και στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι πάλι δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα από τον Άρη και ίσως να μπορούσαμε να κλέψουμε το παιχνίδι με μια φάση του Χαντί. Αυτό που κρατάμε σαν ομάδα είναι ότι βγάλαμε αντίδραση μετά από ένα κακό αποτέλεσμα. Έπρεπε να αντιδράσουμε. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, σε όλα τα παιδιά και σε αυτούς που παίξανε και σε αυτούς που ήταν απ' έξω. Πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να δουλέψουμε. Έχει το πρωτάθλημα δρόμο. Αυτά. Ευχαριστούμε και αυτούς τους λιγοστούς φιλάδους που ήρθαν και μας στηρίξανε. Να είναι καλά. Σήμερα στο Γκλάντζι κερδίζει και περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε σε όλα τα γήπεδα της Super League χτες. Αυτό λέει κάτι για σας τώρα που αγωνίζετε? Είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Μακάρι να έχει κάθε αγωνιστική κόσμο, όχι μόνο το κλειάδι της Πικελίδης και άλλες ομάδες. Είναι διασκέδαση, είναι χαρά. Εντάξει, υπάρχει μια αντιπαλότητα για 90 λεπτά. Τελειώνει αυτό. Είναι ωραία ατμόσφαιρα και για μας, και για τους παίκτες του Άρη και για τον κόσμο που είδε το παιχνίδι. Ένα ωραίο ποδόσφαιρο, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς τίποτα. Τελείωσε το παιχνίδι. Όλα καλά. Κοιτάξτε, για τον προπονητή μας δεν ήθελα να παίξουμε μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια. Δεν παίζουμε όμως μόνο για τον προπονητή, παίζουμε για τους εαυτούς μας, παίζουμε για τις οικογένειές μας, παίζουμε για τον κόσμο μας, παίζουμε για τη φανέλα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να παίζουμε σε αυτή την ομάδα. Δεν νομίζω ότι ήρθαμε εδώ πέρα και να παίξουμε μόνο για τον προπονητή μας, αλλά και για τον προπονητή μας εννοείται. Ένας άνθρωπος που είναι από πέρυσι στην ομάδα. Την αγαπάει, τη βοηθάει, προσπαθεί να τη βοηθήσει.